και το λέω εφθαρσός. Δεν με έχω μάθει εγώ να υποκρίνομαι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι η ιστορία καταγράφει θετικά αυτό που έγινε χτες. Βέβαια. Και θυμηθείτε τι σας λέω. Βέβαια, προσέξτε. Τον Καποδίστρια τον σκοτώσανε, τον Τρικούπη δεν τον βγάλανε βουλευτή, τον Βενιζέλο και διάφορα άλλα. Βέβαια, προσέξτε εκεί. Αυτή η χτεσινή επιλογή. Είσαστε σαφείς. Είσαστε σαφείς. Όσο τη θεωρείτε θετική, θα την ψηφίσετε. Βέβαια, είναι σαφέστατη διαφοροποίησή σας από τα υπόλοιπα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ο Πάνος ο Καμένος χτες, στην κίνησή του, με σαφήνεια είπε ότι θέμα εμπιστοσύνης δεν υπάρχει και επιμένει σε μια γραμμή που αυτό τουλάχιστον το θεωρώ θετικό. Κοιτάξτε. Είπε όμως και το άλλο. Ο Βολτέρος είπε: διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα κάνω αγώνα ναι, να ακούσω την άποψή σου. Προσέξτε. Ο Πάνος Καμένος δεν έβαλε θέμα δεδηλωμένης. Ακούστε με λίγο. Όχι, είπε. Ότι όποιος. Γιατί ακούω κάτι για προτάσεις Μόμφης. Εδώ είμαστε. Όχι. Είπε, κύριε Παπαξιτόπουλε, είπε ότι όποιος δεν πειθαρχήσει στην απόφαση να καταψηφίσουμε την απόφαση που αναφέρει το όνομα Μακεδονία, διαγράφεται. Και μάλιστα χειροκροτήθηκε την ώρα εκείνη από τους παριστάμενους. Όπως επίσης είπε και κάτι άλλο. Ότι είμαστε δεσμευμένοι από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός μας. Είναι γεγονός αυτό. Την οποία έχετε υπογράψει και εσείς φυσικά. Δεν λέει ψέματα. Αφήστε σας λέω το προσωπικό δικό μου το θέμα. Ξαναλέω. Δεν είμαι εγώ κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα. Το κατάλαβα. Σαν το σκυλί 35 χρόνια. Δεν είμαι παιδί του κομματικού. Κανένας δεν σας κατηγορεί για το αντίθετο. Ούτε των κομματικών προθαλάμων. Δεν έχω σχέση με αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι ξεκαθαρίζετε τη θέση σας, τη θέση διαφοροποίησης από τους υπόλοιπους βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά και τον πρόεδρο του κόμματός σας, τον κύριο Καμένο. Είναι σαφέστατη. Δεν έβαλε ούτε θέμα όμως δημοψηφίσματος, ούτε αμφισβήτησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έβαλε θέμα διαγραφής. Έβαλε θέμα δεδηλωμένης, έτσι. Έβαλε θέμα δεδηλωμένης ό,τι αφορά τη θέση του κόμματός του, του κόμματός σας, για την επικύρωση της συμφωνίας με το όνομα Μακεδονία. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Συμφωνία, είπε. Μάλιστα, κύριε Παπαχριστόπουλε, και εσείς σαφείς, να σας ευχαριστήσουμε. Εκείνο το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο κύριος Παπαχριστόπουλος θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία είναι πολύ καλή. Έτσι.